Την περασμένη Πέμπτη η πόλη μας πλημμύρισε από απεργούς τη μεγαλύτερη συγκέντρωση που είχαμε τα τελευταία χρόνια. Δείξαμε ένα κομμάτι από την τεράστια δύναμή μας. Διατρανώσαμε ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι για τα σκουπίδια. Σήμερα, άλλη μια συγκλονιστική και με παλμό απεργιακή συγκέντρωση δίνει την απάντηση στην εργοδοσία και την κυβέρνηση, στους ανθρώπους τους μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα. Τα ζωντανά σωματεία, οι ταξικές δυνάμεις, οι εργαζόμενοι που προβληματίζονται για τα μέτρα που θέλουν να περάσουν, είμαστε εδώ για να δώσουμε μια καθαρή απάντηση. Αυτός ο νόμος έκτρωμα δεν θα περάσει. Η εργατική τάξη θα το καταργήσει στην πράξη με τους αγώνες της. Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, εν έτη 2021, και ενώ η τεχνολογία, η έρευνα, η ίδια η παραγωγή έχουν κάνει αλματώδη πρόοδο, τέτοια που ο σύγχρονος εργαζόμενος θα μπορούσε να εργάζεται λιγότερο, να απολαμβάνει περισσότερο χρόνο για τον ίδιο και την οικογένειά του, έρχεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πατώντας και σε προηγούμενους νόμους και καταργεί το 8ωρο, καταργεί ένα σωρό συνδικαλιστικές ελευθερίες. Γυρίζουν το ρολόι της ιστορίας έναν τουλάχιστον αιώνα πίσω. Οι απαιτήσεις του κεφαλαίου να ξεμπερδέψει με τη συλλογική και οργανωμένη δράση για να μπορέσει να είναι πιο ανταγωνιστικό φέρνει μαύρες μέρες για τους εργαζόμενους. Τα προηγούμενα χρόνια ζήσαμε τον κόλαφο των μνημονίων και της καπιταλιστικής κρίσης, πληρώσαμε πολλά χωρίς να ευθυνόμαστε για τίποτα. Είδαμε περικοπές σε υγεία, με τα αποτελέσματα να τα ζούμε σήμερα, με το λαό να μένει απροστάτευτος, χωρίς νοσοκομεία, χωρίς γιατρούς. Περικοπές σε αντιπυρικά, αντισεισμικά, αντιπλημμυρικά έργα. Γίναμε δυστυχώς πάλι μάρτυρες στην πόλη μας αυτών των ελλείψεων. Είχαμε πάλι θύματα και καταστροφές. Περικοπές σε κοινωνικές δαπάνες, στην παιδεία, μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις, τσάκισμα των συλλογικών συμβάσεων. Είναι εγκληματικές οι ευθύνες όλων των κυβερνήσεων για αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα. Όσο και να ρίχνουν ευθύνες ο ένας τον άλλον στις κοκορομαχίες τους. Όλη αυτή η επίθεση που δεχτήκαμε στο παρελθόν έρχεται τώρα με την κατάργηση του 8ωρου να κουμπώσει τις επιταγές εργοδοσίας για το πλήρες ξεζούμισμά μας, για το τσάκισμα των ζώων μας. Κατάργηση του 8ωρου σημαίνει μεγαλύτερη ευελιξία για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Σημαίνει εξασφάλιση δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για τα κοράκια της πράσινης ανάπτυξης, του εφοπλιστικού κεφαλαίου, των τραπεζών, των ξενοδόχων. Τσάκισμα της συνδικαλιστικής δράσης σημαίνει σιγή νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς για να περνάνε ανέμακτα νέους νόμους, να βάζουν νέα χαράτσια, να χτυπάνε ακόμα περισσότερο τα δικαιώματά μας. Η μαζική συμμετοχή των εργαζομένων στην απεργία της Πέμπτης, η μαζική συμμετοχή σήμερα δείχνουν ότι δεν καταθέτουμε τα όπλα. Δεν θα επιτρέψουμε να είναι αυτό το μέλλον μας. Δεν υπάρχει περιθώριο επισυχασμού για την εργατική τάξη. Οι εργαζόμενοι έχουν τη δύναμη. Έχουν το πάμε, έχουν το δίκιο με το μέρος τους. Σε πείσμα, όσο νόμιζαν ότι θα ξεμπερδέψουν εύκολα με τα εργατικά σωματεία, πλημμυρίζουμε και σήμερα τους δρόμους της πόλης για τις ζωές μας, για το μέλλον μας, για το μέλλον των παιδιών μας. Η σημερινή απεργία έρχεται ως συνέχεια της πετυχημένης μάχης που δόθηκε την περασμένη Πέμπτη. Χιλιάδες εργαζόμενοι τότε κατέβηκαν στους δρόμους να διαδηλώσουν ενάντια στον νόμο που καταργεί δικαιώματα και κατακτήσεις δεκαετιών. Η απεργία ήταν πετυχημένη. Κάποιοι όμως δούλεψαν για να μην πετύχει, όπως δούλεψαν για να μην πετύχει και η σημερινή. Η στάση της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕ και της ηγεσίας του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης είναι θλιβερή. Στόχος τους ήταν να σφυρίξουν τη λήξη στις απεργιακές κινητοποιήσεις και να πάνε για δουλειά, μυρολογώντας πάνω στην ταφόπλακα των εργασιακών δικαιωμάτων. Το κεντρικό σύνθημα των εργατοπατέρων, ότι η ανάπτυξη δεν υπάρχει με εξαθλειωμένους εργάτες, θα το σύλλευαν ακόμα και οι καλύτεροι μάνατζερ επιχειρήσεων. Ξέχασαν όμως να πούν σε αυτούς που υποτίθεται ότι εκπροσωπούν ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη θέλει το ρήμαγμα των εργατικών δικαιωμάτων. Στην πλάτη μας χτίζουν την ανάπτυξή τους οι κεφαλαιοκράτες. Όπως για παράδειγμα, στον κλάδο μας σε επισητισμό τουρισμό, η Ομοσπονδία όπως εργαζομένων επισητισμού τουρισμού, που την πλειοψηφία τους την έχουν από κοινού, πας και δάκε, το 18 υπέγραψε με τους αναξιοπαθούντες ξενοδόχους
σύμβαση μπορεί ότι ο εργοδότης μπορεί να απασχολεί τον εργαζόμενο 7 μέρες την εβδομάδα, παραπάνω από 8 ώρες την ημέρα, για όσο θα έχει πληρότητα το ξενοδοχείο. Έτσι αντιλαμβάνεται ο εργοδοτικός συνδικαλισμός στην ανάπτυξη. Ο κόσμος τους έχει πάρει πλέον χαμπάρι, τους έχει γυρίσει την πλάτη. Ποιοι όμως ήταν αυτοί που ήθελαν να βάλουν εμπόδια και στην προηγούμενη απεργία αλλά και στη σημερινή? Μα βέβαια, αυτοί όλοι που έχουν το άμεσο συμφέρον να περάσει αυτός ο νόμος. Οι ίδιοι εργοδότες. Να τελειώνουν με τα τελευταία εργασιακά δικαιώματα που έχουν μείνει. Η κυβέρνηση επίσης είχε μεγάλο καημό για να αποτύχει απεργία. Το έδειξαν πάλι χθες, το δείξαν και την προηγούμενη εβδομάδα. Φάνηκε από το πώς τα παπαγαλάκια και τα στελέχη της προσπαθούν ακόμα και τώρα να πείσουν τον εργατόκοσμο ότι το νομοσχέδιο είναι για το καλό του. Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, ο νόμος έκτρωμα που πάνε να περάσουμε φανερώνει κάτι πολύ σημαντικό. Ότι οι ανάγκες του κεφαλαίου είναι πολύ μακριά από τις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων. Απέναντι στην κατάργηση του οκταώρου και τη δουλειά την Κυριακή, έχουμε να βάλουμε τα αιτήματά μας για πενθήμερο 7ωρο. Απέναντι στην ψηφιακή κάρτα που δείτε θα σταματήσει την εργοδοτική αυθαιρεσία, όπως λένε και εδώ τα πρωτοπαλίκαρα της Πάσκε, βάζουμε τα αιτήματά μας για βαρύ αμφιγιεινό, μέτρα ασφάλειας και προστασίας στους χώρους δουλειάς. Αυτές οι τρανταχτές διαφορές στις ανάγκες μεταξύ αυτών που παράγουν τα πάντα και δεν τους ανήκει τίποτα και αυτών που δεν έχουν δουλέψει στη ζωή τους ποτέ και κατέχουν όλο τον πλούτο, δείχνουν ότι δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα από κανένα σωτήρα. Με τη συλλογική μας δράση, οι εργαζόμενοι, όχι απλά θα πετάξουμε τον νόμο στα σκουπίδια, αλλά θα βάλουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες. Με τη συλλογική μας δράση, μέσα από τη συνέλευση, τη σύσκεψη, την πορεία, την απεργία, με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, με εμπιστοσύνη στην τάξη μας, μπορούμε να καταφέρουμε πλήγματα σε αυτούς που τσακίζουν τα δικαιώματά μας. Γι' αυτό λοιπόν, από σήμερα να προετοιμάσουμε τη δράση μας για το άμεσο μέλλον. Να είναι μαζικό το συλλαλητήριο στις 7 η ώρα το απόγευμα. Τα ταξικά σωματεία να πάρουν αποφάσεις για περαιτέρω κλιμάκωση του αγώνα. Να μην μείνει κλάδος που οι εργαζόμενοι να είναι ανενημέρωτοι. Να πατήσουν τα σωματεία καλύτερα σε χώρους δουλειάς. Να υπάρξει σε κάθε εργοστάσιο, σε κάθε γιαπή, στα σούπερ μάρκετ, στα επισητιστικά, στις τράπεζες, εστία αντίστασης που να φουντώσει οι εργαζόμενοι με τα ταξικά συνδικάτα. Με το πάμε να τους επιστρέψουμε το νομοσχέδιο. Έτσι κι αλλιώς είναι για τα σκουπίδια. Να στείλουμε για ελιές το χαρτιδάκι, τους εργοδότες, τα τσιράκια τους στη ΓΕΣΕ. Βάζουμε μπροστά τις ανάγκες μας, τις ανάγκες των παιδιών μας, σε υγεία, παιδεία, ψυχαγωγία, πολιτισμό, τις ανάγκες για εισόδημα και ασφάλιση που να ικανοποιούν κάθε εργαζόμενο. Δεν θα επιτρέψουμε να μας πνίξουν τη φωνή. Δεν θα τους αφήσουμε να διαλύσουν τα όνειρά μας. Αταλάντευτα, μαχητικά, συνεχίζουμε τους αγώνες μας, ξέροντας ότι τίποτα δεν μας χαρίστηκε. Στο παρελθόν, η εργατική τάξη ό,τι απέκτησε, το απέκτησε με το αίμα της. Στο αίμα λοιπόν των νεκρών του Σικάγο, στο αίμα των νεκρών της Θεσσαλονίκης, το Μάη του 36, ορκιζόμαστε ότι θα σταθούμε αντάξιοι συνεχιστές αυτών των αγώνων, ότι θα πάμε σκαλιά παραπάνω το κίνημα, ότι αυτά που κατέκτησαν οι ταξικοί μας πρόγονοι, όχι απλά θα μείνουν ανέκτητα, αλλά θα κατακτήσουμε ακόμα περισσότερα. Τώρα που οι εργαζόμενοι συνειδητοποιούν την κοροϊδία από τα αστικά κόμματα που ζουν στο όνομα της κρίσης, την εντατικοποίηση, την απληρωσιά από την εργοδοσία, τώρα πρέπει να σπάσει ο φόβος και η μυρολατρία, η ανάθεση και η απεσιοδοξία. Και στους αγώνες που έρχονται να βγουν ακόμα περισσότεροι εργαζόμενοι στους δρόμους, να μπουν νέες δυνάμεις συνταξικοί πάλι, να ακουστεί ακόμα πιο δυνατά από πολλούς περισσότερους το σύνθημα που έγινε εφιάλτης σε εργοδότες και κυβερνήσεις. Χωρίς εσένα, γρανάζι δεν γυρνά, εργάτη μπορείς, χωρίς αφεντικά. Συνεχίζουμε.